δύο μάχης θυμίζει σήμερα η Πριτανία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μετά τη νέα καταδρομική επίθεση που πραγματοποίησαν κουκουλοφόροι λίγο πριν τις 8 χθες το βράδυ. Οι άγνωστοι μπήκαν από τον ημιόροφο, ανέβηκαν στον τρίτο όροφο από τις σκάλες. Πέρασαν από αυτήν εδώ την πόρτα και στη συνέχεια εισήλθαν στα γραφεία της Πριτανίας και προκάλεσαν τις καταστροφές που βλέπετε πίσω μου. Οι άγνωστοι έσπασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Τζαμαρίες, γραφεία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ πέταξαν παντού κόκκινη μπογιά. Από τύχη εκείνη την ώρα δεν βρίσκονταν υπάλληλοι στα γραφεία, παρά μόνο ένας του νομικού τμήματος, ο οποίος ήταν σε άλλο γραφείο και οι άγνωστοι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του. Όλα έγιναν σε ελάχιστα λεπτά και στη συνέχεια οι κουκουλοφόροι διέφυγαν ανενόχλητοι. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου επιρρύπτει ευθύνες για τις αλλεπάλληλες επιθέσεις αγνώστων στο Υπουργείο Παιδείας και ζητά να αλλάξει ο νόμος για το άσυλο. Η παροδία που λέγεται άσυλο θα πρέπει να καταργηθεί. Το άσυλο το μόνο στο οποίο εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που είναι θεσμοθετημένο είναι να φημώνονται οι φωνές μέσα στο Πανεπιστήμιο. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, κρανοφόροι είχαν εισβάλει με τον ίδιο τρόπο μέσα στο πανεπιστήμιο, επιτέθηκαν σε φοιτητές και εξαφανίστηκαν. Η αντίδραση θα πρέπει να προέρθει από το Υπουργείο Παιδείας και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είμαστε περισσότεροι και πιο αποφασισμένοι. Δεν θα τους περάσει. Ο Πρίτανης προτίθεται να ενημερώσει την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για το τι συμβαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια.